και να κερδίσει ο Καρδίτσα. Αλλά ζούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Δεν ξέρω το ταλέντο σημείο του καθενός, αλλά είναι ωραία πρόοδο. Έλα, Γιώργο, πες μας τον νικητή να τον ακυρώσει. Βαλάντης. Και αυτό είναι καλή περίπτωση. Και αυτό τα χώνει και μετά θα έχει και παρασκήνιο ο Βαλάντης. Έτσι δεν κάθεται έτσι. Αν δεν βάλει καλή βαθμολογία κάποιο, όλοι μόνο του μετά το Βαλάντη. Και βλακίες που γράφανε ότι δεν τον θέλει ο Βασουλής. Μια χαρά θα είναι. Μια χαρά, συνεχίζουμε. Αποστολία Ζώη. Ναι, κούκλα, όμορφη και τα λοιπά. Όχι, παιδιά, η Αποστολία έχει ταλέντο. Όχι, Ζωζεφίν, με συγχωρείς Θεή. Με συγχωρείς Ζωζεφίν. Θα είναι όμως και η Ζώη. Αυτή είναι η κυρία Παπά. Που τα έχει με τον κουλό της Παπά της Χριστίνας, τον Δημήτρη. Ωραία. Και είναι και πολύ όμορφη. Προχωρούμε. Τώρα έχουμε Αποστολία Ζώη, Facebook. Η Αποστολία, λοιπόν, είναι πολύ καλή στις μιμήσεις. Πάρα πολύ και πολύ καλή, καλή και κάπου αλλού φαίει πρέπει να είναι η Αποστολία. Πού? Πάρα πολύ. Στις καταδύσεις, μην πάει το μυαλό σου το κάτω. Εντάξει. Και έχει και κορμάρα και δεν έχει κερδίσει. Και δεν έχει κερδίσει γυναίκα. Δεν έχει κερδίσει γυναίκα. Είναι από τις περιπτώσεις που στην παρέα τα κάνει. Ναι, 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 την ξέρω. Πόθωνας μεταξάς. Δεν το ξέρω, αλλά το ξέρεις. Το ξέρεις, καλό το ποιό. Το ξέρεις. Καλό το ποιό. Σε πολλά έχει παίξει. Ξέρουμε για τις μιμήσεις, ρε παιδί μου. Προχωράμε. Θα κάνουμε μιμήσεις. Έλα ρε, Σάσα, τελείωνε. Έλενα Καρακάση. Ναι. Μα λες και τις γνωρίζω. Περιμένω όμως, γιατί. Γιατί περιμένω να μου πούν και θα ρίξουν. Ρε παιδιά, συγγνώμη, να πω άλλο κατά σε άλλο. Μα είπα άλλο και μέσα άλλο. Σταμάλα, μωρέ. Ωραία. Εφτά θανάσιμες πεθερές, Λάκης, Γλυκούλης, έχει παίξει σε πολλά σύρια. Εγώ ρε γαμώ το ήθελα το Μάστορα. Τις Μέλισσες. Που κάνει φοβερές μηνύματα. Εγώ ήθελα το Λεωνάρδο Δικάπριο, αλλά δεν μπορούσα. Εντάξει, είναι πιο εύκολο να πάει ο Χρήστος. Λοιπόν, προχωρούμε. Καλή επιτυχία στο παιχνίδι. Θα το βλέπουμε, θα το παρακολουθούμε. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε.